Κύριε Αδέφια, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον κύριο για αυτό το βραδινό που μας έχει συνέλθει και πάλι στον Νίκο τον Άγιο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που είχα μαζί με τον Χριστό. Ήθελα να πω ότι είμαι γεννημένος μέσα στην Εκκλησία. Είμαι 21 χρόνια μαζί με τον κύριο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλά θαυμαστά πράγματα μέσα στη ζωή μου ο κύριος. Θυμάμαι από μικρός που όταν προσπαθούσα να είμαι σωστός απέναντι στον Κύριο, δηλαδή από μικρός, και η αλήθεια είναι ότι με τραβούσε πιο πολύ η σάρκα, δηλαδή ότι δεν ήθελα πιο πολύ τα πνευματικά όσο ήταν και ήθελα να κάνω πιο πολύ τα θελήματα της σάρκας παρά να πηγαίνω στην Εκκλησία, δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό με τραβούσε πάρα πολύ και ότι ήθελα, δηλαδή, να κάνω τα πράγματα της σάρκας και ότι ότι αυτό, ότι ήταν ότι ήταν πιο πολύ καλύτερο για μένα, δηλαδή, αυτό. Και όταν πήγαινα στο δημοτικό, τέλος πάντων, είχα βρει μια πολύ καλή παρέα εκεί πέρα και η αλήθεια είναι ότι βολεύτηκα πάρα πολύ με αυτή την παρέα, ότι έλεγα από μέσα μου ότι είχα βρει αυτή την παρέα, ότι με αυτή θέλω να την περνάω συνέχεια, να περνάω την ώρα μου μαζί τους. Και από αυτό, μέσα από αυτό προσπαθούσε ο κύριος να με διδάξει από αυτό, ότι δεν είναι αυτή η παρέα για σένα, μου έλεγε, και ότι έχεις πνευματικούς φίλους που με αγαπάνε και ότι ήθελε ο κύριος να είμαι μαζί με αυτούς, με τους πνευματικούς φίλους. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ εξακολουθούσα να βολεύομαι μαζί τους, δηλαδή να χαίρομαι που τους έκανα παρέα. Και παρόλα αυτά, ήρθε μια μέρα που ήρθε ξαφνικά έτσι ο εχθρός να μου μιλήσει και να μου λέει κάτι πολύ ξαφνικό που δεν το περίμενα ποτέ μου, ότι μου έλεγα μέσα από τα παιδιά, δηλαδή, ότι αν θέλεις να συνεχίσεις να είσαι φίλος μας, πρέπει να βρίζεις, να βλαστημάς. Και με το που το άκουσα αυτό, λέω, τόσα χρόνια που είμαι φίλος τους, να μου ζητάνε κάτι τέτοιο. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα μέσα μου κάτι, δηλαδή, να με τραβάει, ότι να μην το κάνω αυτό. Και ότι τους έλεγα, δηλαδή, από αυτό, ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είναι αδύνατον. Και από εκείνη τη στιγμή, εφόσον άκουσα ότι δεν ήθελα και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, με άφησαν. Δηλαδή δεν είχα τίποτα, ούτε παρέα, ούτε τίποτα. Αλλά αισθανόμουν τον κύριο εκείνη τη στιγμή που μου έλεγε, τέλος πάντων, ότι ακόμα και άμα σε αφήσει ο κόσμος, εγώ ποτέ. Και έτσι είναι πραγματικά, αδέρφια μου, ότι ακόμα και αν μας αφήνουν όλοι από τον κόσμο, παρέες, είτε φίλους, οτιδήποτε και να μας αφήνει, έχουμε τον Κύριο να έρχεται εκείνη τη στιγμή και να μας αγκαλιάζει και να λέει, παιδί μου, σ' αγαπάω. Οπότε, αδέρφια, να μην φοβόμαστε, διότι έχουμε μέγα σωτήρα. Και η αλήθεια είναι ότι από αυτό πραγματικά με δίδαξε πάρα πολλά. Και ότι αυτό, ότι πιο πολύ ήθελε να είμαι ο κύριος με τους πνευματικούς φίλους που με έβαλε σε μια εκκλησία στο Εγάλαιο, διότι αυτή ήταν πιο καλύτερη η παρέα, ότι αγαπούσαν τον Χριστό και ότι ήθελε να είμαι μαζί τους. Και στο γυμνάσιο που είχα πάει, και εκεί πέρα, δηλαδή εκεί πέρα πάλι δεν είχα παρέα εκεί πέρα, είχα μόνο δύο φίλους εκεί πέρα. Ο ένας ήταν μέσα στην εκκλησία. Και πιο πολύ έκανα με αυτό το παιδί που ήταν μέσα στην εκκλησία, ότι πραγματικά ο Κύριος με οδήγησε εκεί πέρα, σε αυτό το σχολείο, που είχε και ένα παιδί εκεί πέρα από την εκκλησία. Και είχα πιο πολύ στενή παρέα μαζί του και μπορούσα, τέλος πάντων, να κάνω παρέα μαζί του. Και αισθανόμουν, δηλαδή, γενικά, ότι δεν με ένοιαζε κάτι, δηλαδή, ότι με τις άλλες παρέες τι γινόταν ή τι έλεγαν.
Προσπαθούσα όμως να είμαι με αυτό το παιδί, δηλαδή να μιλάω. Άμα είναι να φέρνουμε και μια συζήτηση δηλαδή, με τον κύριο και να. Και να περνάει η ώρα, δηλαδή να μιλάμε μαζί με τον Χριστό. Και. Εν πάση περιπτώσει, όταν ήταν να φύγει από εκείνο το παιδί από, τη σχολή, από το σχολείο, εκείνη τη στιγμή είχα μείνει μόνος μου και η αλήθεια είναι ότι αυτό με πείραξε κιόλας, ότι δεν είχα παρέα, δηλαδή, ότι δεν είχαμε κάποιον να μιλήσω, δηλαδή, και ότι αυτό με πείραξε, ότι ήταν πειρασμός για μένα, δηλαδή. Και ότι ήταν δύσκολο να το ξεπεράσω, ότι θυμόμουν παλιά τότε στο δημοτικό που είχα αυτή την παρέα, βολεύτηκα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι με πείραζε αυτό, με τριγυρνούσαν διάφορα πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Και εκείνη τη στιγμή ο κύριος ήρθε πάλι και προσπαθούσε πάλι να μου πει ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι για σένα, ότι δεν είναι να κάνεις παρέα μαζί τους, ότι θα σε τραβήξουν στον κόσμο. Και εντάξει, εγώ δυσκολευόμουν να το καταλάβω ακόμα, αλλά θυμάμαι ένα καλοκαίρι κιόλας ότι τότε το είχα καταλάβει. Ότι είχα αποφασίσει ότι με όλα αυτά που μου έλεγε δηλαδή κιόλας, είχα πάρει απόφαση τελικά να τον ακολουθήσω τον Χριστό. Ένα καλοκαίρι ήταν, θυμάμαι, όταν είχα τελειώσει το γυμνάσιο. Αισθάνθηκα κιόλας μέσα μου ότι μετά από όλα αυτά που πέρασε και ότι με όλα αυτά που προσπαθούσε να με διδάξει ο Κύριος, εκείνη τη στιγμή είχα αποφασίσει να τον ακολουθήσω. Και παίρνω τον ποιμένα της Εκκλησίας του Εγάλεω να του πω ότι θέλω να βαφτιστώ στο νερό, να ακολουθήσω τον Χριστό. Και εκείνη τη στιγμή, όταν ήταν η ώρα δηλαδή να βαφτιστώ στο νερό, εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια δύναμη μέσα μου που ο Κύριος ήταν εκεί πέρα και ήταν έτοιμος να με αλλάξει μέσα μου. Εκείνη τη στιγμή, από εκείνη τη δύναμη, ένιωθα το σώμα μου έτσι να τρέμει. Και εκείνη τη στιγμή, όταν μπαίνω μέσα στο νερό, ένιωσα ξαφνικά ότι θαύτηκε ξαφνικά έτσι ο παλιός μου εαυτός και βγήκα χαρούμενος. Ότι είχα θάψει το παλιό μου εαυτό, όλες μου οι αμαρτίες και όλα όσα είχα περάσει, θαύτηκαν εκεί μέσα. Και ότι ξαφνικά ο Κύριος είχε κάνει μια γρήγορη αλλαγή μέσα μου και ότι βγήκα άλλος άνθρωπος, χαρούμενος. Δηλαδή νιώθα σαν να είχα βγάλει φτερά και να πέταγα ψηλά. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά ο Κύριος ενέργησε πραγματικά εκείνη τη στιγμή και ένιωθα πολύ ελεύθερος. Και εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα, όταν βγήκα από το νερό και ένιωσα έτσι χαρούμενος, ένιωθα ευγνωμοσύνη μέσα μου από τη λύτρωση και είχα αποφασίσει τελικά να τον ακολουθήσω, να διαβάζω κάθε μέρα και να προσεύχομαι κάθε μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι από αυτό μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό αυτό. Και όπως ένιωθα να διαβάζω το λόγο του Κυρίου και να προσεύχομαι κάθε μέρα, ένιωθα τον Κύριο πολύ έντονα. Όπως διάβαζα το λόγο του Θεού, ένιωθα τον Κύριο δίπλα μου να μου κρατάει συντροφιά, δηλαδή ένιωθα σαν να διαβάζαμε μαζί το λόγο του Θεού. Και όπως έδινα χαρά και στον Ιησού και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα, ένιωθα από αυτή τη χαρά που έδινα στον Χριστό να μου δίνει εμένα ουράνια χαρά. Και εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα πραγματικά να το σταματήσω, δηλαδή ένιωθα πάρα πολύ χαρούμενος. Και στην προσευχή κιόλας ήταν και εκεί πέρα ο Κύριος, ένιωθα το χέρι του να με αγγίζει εκεί πέρα και πραγματικά να είχαμε μια πολύ στενή επαφή μαζί με τον Χριστό. Και εκείνη τη στιγμή
είχε ανάψει μια φλόγα μέσα μου και ότι πραγματικά δεν ήθελα καθόλου να σηκώθω από την προσευχή. Ότι ήθελα να μείνω εκεί πέρα, να συνεχίζω να μιλάω με τον Χριστό, να συνεχίζω τη συζήτηση μαζί του. Και τέτοια εμπειρία ήταν η μοναδική που είχα ζήσει μαζί με τον Χριστό. Και εκείνη τη στιγμή και μετά από λίγο καιρό ήρθε μια δύσκολη στιγμή που όσο ήταν μειωνόταν η δύναμή μου και είχα χάσει λίγο το πνευματικό μου ζήλο να διαβάζω και να προσεύχομαι και εκείνη τη στιγμή μου είχε πάρει ο εχθρός, δηλαδή εκείνο το ζήλο να διαβάζω και να προσεύχομαι κάθε μέρα και ελαττωνόταν η δύναμή μου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ένιωθα δηλαδή κάτι άλλο μέσα μου, ότι τι έγινε ξαφνικά, δηλαδή ότι ελαττώθηκε έτσι ξαφνικά η δύναμη. Και από εκείνη τη στιγμή μετά προσπαθούσα έτσι να ξαναβρω πάλι το ζήλο μου, δηλαδή να διαβάζω και να ξαναπροσεύχομαι κάθε μέρα. Αλλά δεν μου βγήκε. Αλλά από εκείνη τη στιγμή, μετά, όσο προσπαθούσα και προσπαθούσα, ο Κύριος με κρατούσε κοντά του. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα προσπαθώ, δηλαδή, να το ξαναβρω. Αλλά από εκείνη τη στιγμή, μετά, ένα βράδυ, θυμάμαι που ήταν ακόμα πάλι καλοκαίρι, είχα βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, το είχα λάβει εδώ σε αυτήν την εκκλησία και ένιωθα ακόμα πιο πολύ, ένιωθα δηλαδή, επιπλέον δύναμη ακόμα και ότι από εκείνη τη στιγμή που το έλαβα, άνοιξαν οι ουρανοί. Εκείνη τη στιγμή ο αδερφός ο Κώστας, ο Δραγιώτης, μου έλεγε δηλαδή να εξομολογηθώ τα λάθη μου απέναντι στον Χριστό, να μετανοήσω, να ζητήσω το αίμα του, να ζητήσω να με βαπτίσει πάλι με το Πνεύμα το, να με βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Και θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά, όσο εξομολογούμουν τα λάθη μου προς τον Κύριο, εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα ξανά και ξανά να συγκεντρώνομαι, να προσπαθώ να εξητάω τον Κύριο. Και από εκείνη τη στιγμή ξαφνικά άρχισα να μιλάω γλώσσες, ξαφνικά. Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, αδέρφια τότε, ήταν Δευτέρα τότε, θυμάμαι, του Αγίου Πνεύματος και ήμουνα στην εκκλησία του Εγάλαιο. Από εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα εκεί πέρα να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνη τη βραδιά ήμουν εκεί πέρα έτοιμος να το λάβω, αλλά εκείνη τη στιγμή ο Κύριος μου επέτρεψε μια δοκιμασία για να δει αν θα εγκαταλείψω την προσπάθεια ή αν θα συνεχίσω την προσπάθεια για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Και είχα βάλει στόχο δηλαδή ότι ήθελα να το λάβω τέλος πάντων και συνέχεια κάθε βράδυ, από εκείνη την ημέρα κάθε βράδυ προσεύχομαι συνέχεια στον Κύριο. Και εκείνη τη στιγμή λίγο μου βγαίνανε γλώσσες έτσι ξαφνικά, αλλά δεν ήμουν και πολύ σίγουρος και ήθελα έτσι να το ξαναπροσπαθώ συνέχεια για να προσεύχομαι στον Κύριο. Και ήταν η Παρασκευή τότε που το είχα λάβει εδώ σε αυτήν την εκκλησία. Και από εκείνη τη στιγμή ένιωσα πάλι δύναμη μέσα μου. Ότι άνοιξαν οι ουρανοί, άρχισα να μιλάω ξένες γλώσσες και ότι ένιωθα πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο να με είχε σφραγίσει. Και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και από εκείνη τη στιγμή που τελείωσε η προσευχή και που μου έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, ήθελα να τους αγκαλιάσω όλους. Ένιωθα πάρα πολύ χαρά και ήθελα να τους αγκαλιάσω όλους, πραγματικά. Και έλεγα στον εαυτό μου, δηλαδή, τόσα πολλά που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μου, δηλαδή, αξίζει δηλαδή να ξαναπροσπαθήσω να ξαναβρω πάλι το ζήλο μου, να διαβάζω, να προσεύχομαι. Γιατί έχει κάνει πάρα πολλά ο Κύριος στη ζωή όλων μας. Και
ότι μας υποσχέθηκε πραγματικά αδέρφια, ο Κύριος θα μας πάρει ψηλά στον ουρανό και ότι αξίζει τον αγώνα να προσπαθήσουμε. Και από εκείνη τη στιγμή μου είχε γίνει μεγάλο μάθημα και ότι είχα διδαχτεί από τον Κύριο ότι τα πράγματα από τον κόσμο δεν είναι τίποτα. Είναι όλα εφικτά. Ότι είναι εφικτά απέναντι στον Κύριο, ότι τα πράγματα του Θεού, ότι αυτά είναι δηλαδή που θα μας πάνε στον ουρανό και ότι τα πράγματα του κόσμου ότι δεν είναι για μας και ότι να μένουμε στο λόγο του Κυρίου, να μένουμε κοντά στον Κύριο για να μπορέσει και ο Κύριος να μας βρει έτοιμος είναι εκείνη την ημέρα, να μας παραλάβει και να μας πάει μια μέρα στην ουράνια βασιλεία του. Πραγματικά, αδέρφια, αυτό μου είχε γίνει μεγάλο μάθημα και μου είχε δείξει δηλαδή ο Κύριος ότι δεν πρέπει να κοιτάζω τον κόσμο, δηλαδή τι κάνουν οι άλλοι, τι λένε, αλλά να κοιτάζω στον ουρανό ψηλά, στον Ιησού Χριστό. Και από εκείνη την ημέρα αυτό είχα κάνει, ήθελα να συνεχίσω να προσπαθώ για να μπορώ να αυξάνομαι πνευματικά και όσο έβλεπε ο Κύριος την προσπάθεια, ο Κύριος με κράτησε και με συντηρούσε. Και αυτό κάνει, αδέρφια, ότι όσο μένουμε κοντά Του και θέλουμε να προσπαθήσουμε για τα πράγματα του Θεού, εκεί θα είναι ο Χριστός και θα μας προσέχει, θα μας συντηρεί και θα μας πάει μια μέρα στην ουράνια βασιλεία του, αδέρφια μου. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλουσίως.